Έλα καλή μου, έλα καλή μου. Όχι, γιατί πραγματικά τι μπορεί να πάει στραβά στον τροχό της τύχης. Τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά. Τα ζώα, παιδιά, τα έχουμε απλά για διακόσμηση, το ξέρετε. Βασίλη, Μαριάννα, καλώς ήρθατε. Γιωργάρα, καλώς το να. Έχετε γούρια, σκάλες, μαύρες γάτες, τζαμαρίες, αυτά τα πιστεύετε? Όχι. Στη Δούλια Νόβα πιστεύετε? Εννοείται. Εννοείται. Και εγώ πιστεύω. Πρόσωπο του Πανιωνίου. Πανιωνάρα. Έλα. Φέτος πάει Πανιώνιος για πρωτάθλημα, ντύθηκε στα και ανέρθρα και ήρθες, έτσι. Μπράβο. Γιατί όχι. Σε πάω Νέα Σμύρνη, έχω κλείσει. Αν ακούνε Νέα Σμύρνη, με Τζούλια Νόβα χτυπάμε και πρωτάθλημα. Παίζουμε. Βασίλη και Γιώργο, λέω κυρίως γιατί και η Μαριάννα μπορεί να βλέπει ποδόσφαιρο. Τόσα χρόνια πάω στα γήπεδα. Ναι. Λέω μια φορά ρε παιδί μου να πάω με την Τζούλια. Να έτσι απλά καθημερινά την πάρω με το μπλε φορεματάκι. Μια φορά θα έρθω. Τζούλια μου, διάλεξε μάτς και σε πηγαίνω. Να σε πάω Εθνική Ελλάδος να γίνει χαμός. Όπου θέλεις. Λοιπόν, έτσι κυρίως και εμπειρία θα πάω. Δεν έχω πάει ποτέ. Ποτέ δεν έχεις πάει στο γήπεδο. Όχι. Καλώς ήρθατε. Καλή επιτυχία. Παίζουμε αμέσως λεξομαχία για 100 ευρώ. Η Τζούλια θα μας πει μια ωραία κατηγορία που φυσικά θα είναι ποδόσφαιρο και 5x5. Μόνο που δεν θα είναι αυτή. Θα πρέπει να βρείτε κάτι το οποίο βρίσκεται σε ένα σπίτι. Κάτι είμαι στο σπίτι. Ας πούμε μπάλα ποδοσφαίρου. Πάμε. Πλέον είναι πολύ εύκολο, ήταν θέμα ταχύτητας και ο Τζόρτζ ήταν πιο γρήγορος. Μπαλαντέζα. Πού το βρήκες, πες μου. Παραλίγο να χάσετε και τα 100 ευρώ γιατί θα έβγαινε και το ζήτα και θα τελειώναν όλα, ρε παιδιά. Δηλαδή, εσύ έχετε μπαλαντέρ σπίτι. Δεν έχουμε, ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια, αλλά δεν έχει ασχοληθεί ποτέ εσύ. Πάει γυναίκα. Εντάξει, λογικό είναι. Πρώτο γύρο. Στο πρώτο γύρο, ο φίλος μου ο Γιώργος θα παίξει πρώτος. Έχεις όντως αγαπημένη κατηγορία εσύ? Όχι. Όχι, καμία. Τέλεια. Αυτό ήταν το ιδανικό γιατί σήμερα θα κάνουμε πειραματισμούς με καινούριες κατηγορίες, φοβερές, τρομερές. Τζούλια, πάμε λοιπόν. Κατηγορία. Παλαιολιθική εποχή. Θα πρέπει να βρείτε τίτλο από ταινία. Στον πίνακα είναι η ταινία που ψάχνουμε, κινηματογραφική προφανώς. Ελληνική ξένη, θα τα μάθουμε σε λίγο. Εσύ γυρίζεις για πρώτη φορά. Πότε? Τώρα! Πάμε! Για κάθε ποσό που φέρνετε, έχετε 5 δευτερόλεπτα από την ώρα που δίνω εγώ το λόγο για να πείτε ένα σύμφωνο. Εσύ ξεκινάς με ρολόι. Ακόμη καλύτερα, γιατί κάνει και 178 ευρώ. Μια χαρά. Πάρ' το πρώτο και μετά στα λέω. Να πούμε το σίγμα. Όπως λέμε, Schlesinger δεν θα πάρεις ρολόι σίγουρα γιατί δεν είχε σίγμα η ταινία. Δεν πειράζει, να κάνουμε. Η ταινία δεν έχει τέτοια πράγματα. Καλώς το κορίτσι μας, το τυχερό. Καλώς το. Καλή επιτυχία σου εύχομαι και σένα. Ο κόκκινος δείκτης που είναι της Μαριάννας σταματάει στα 30 ευρώ και μου λες για 31 σύμφωνο σε 5 δευτερόλεπτα. Το ρο. Όχι, ξεκινήσαμε πολύ άσχημα και οι δύο παίκτες, γι' αυτό ο Βασίλης είναι σαν να κάνει σε φταί μοναχός του. Βασίλη μου, καλή τύχη. Ευχαριστώ πολύ. Σε ακούω. Ταφ. Υπέροχα, 40 ευρώ για σένα. Βασίλη μου, θέλω να ξαναγυρίσεις. Θα ξαναγυρίσω. Βέβαια. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 100 ευρώ για να αγοράζουμε φωνήεντα. Θα πέσουμε πιο χαμηλά. Νι. 15 ευρώ ακόμη. Δεν είναι κάποιο φοβερό ποσό, γι' αυτό ξαναγύρισε επιτέλους να φέρουμε κάτι πολύ μεγάλο. Πρέπει να ενθουσιάσουμε τα πλήθη. Χιλιάδες φίλοι σου έχουν έρθει εδώ για να σε δουν από κοντά. 50 ευρώ, καλύτερα, πολύ ωραία. Πες μου και το γράμμα. Λάμδα. Ετοιμαστείτε οι 3.000 φίλοι του Βασίλη. Να το, παιδιά! Ο ενθουσιασμός ήρθε, εντάξει, το 50 που έγινε 100 δεν μας τρελάνε, αλλά έχουμε τρελαθεί γιατί τώρα μπορεί να πάρεις και φωνήεντα και αυτό είναι προαιρετικό. Μπορώ, ναι. Θα πάρω, ναι, θα πάρω ένα φωνείο. Θα πάρω το ε.
Έχει ένα έψιλον εκεί στο τέλος. Δεν σε βοήθησε πολύ, το κατάλαβα από το βλέμμα σου. Φυσάς, ξεφυσάς, ξαναγυρίζεις όπως και να έχει. Έχω πορεία να δω τι ταινία είναι, ρε Βασίλη. Είναι παλιά, είναι βιντεοκασέτα. Ή είναι τώρα αυτή που τη βλέπει high definition. Εσύ δεν θα τη δει τώρα, γιατί χάνει τη σειρά σου. Θα τη δει κατευθείαν ο Γιώργος, εάν μου λύσει το γρίφο. Δεν το ξέρω. Δεν το έχουμε, έτσι. Όχι. Θα γυρίσει λοιπόν. Ωραία. Είναι τίτλος ταινίας που το κοινό ξέρει ήδη την ταινία, σωστά. Δεν το ξέρουν, είναι 2-3 άτομα μόνο. 15 ευρώ. Το μη. Το γράμμα είναι το μη. Όπως λέμε, Μπαλμπόα. Του γνωστού γένου στον Μπαλμπόα. Μεγάλη καριέρα στην Αμερική, στην πυγμαχία. Λοιπόν. Πήρες 15 ολόκληρα ευρώ, είμαι σίγουρος ότι πάνω σου έχεις παραπάνω. Έχεις παραπάνω, όντως πάνω. Όντως έχεις παραπάνω, οπότε δεν αξίζει τον κόπο. Οπότε λέμε, σε παρακαλώ. Τίτλο ταινίας ψάχνουμε. Το μη βοήθησε αρκετά και πολύ κόσμο. Αυτό είναι καλύτερο. Ακούω τώρα για 65. Θα πούμε το Κάπα. Κάπα. Πάρα πολύ καλό. Θέλω να μου πεις αν αυτή η ταινία είναι στο μυαλό σου. Όχι, προς το παρόν όχι ακόμα. Κάτσε να σε πανικοβάλλω λίγο. Είναι στο δικό σου μυαλό, Μαριάννα μου. Όχι. Χαλάρωσε, relax, γύρισε. Δυσκολεύονται οι τρεις παίχτες μας για μια ταινία που πλέον και μετά τα τελευταία γράμματα, γνώμη μου είναι ότι είναι πολύ εύκολη πλέον, αλλά... Α, γι' αυτό το κάνω. Μπράβο! Και είναι και η κατάλληλη στιγμή. Τώρα, μη λαθέψεις που λέει και η γιαγιά μου. Να πούμε τόπι. Σε βλέπω λίγο αβέβαιο. Ναι. Μπράβο σου όμως, γιατί υπάρχει το πι. Και τώρα σε ρωτάω, υπεύθυνα. Υπάρχει ένα ερωτηματικό μπροστά σου. Αν το σηκώσεις, μπορεί να σου κοστίσει 125 ευρώ. Δηλαδή να χρεοκοπήσεις και να χάσεις αυτό το εκπληκτικό ποσό. Και τη σειρά σου. Και λογικά και το γρίφο. Αν όμως το σηκώσεις και από κάτω έχει 500 άρικο, ξαφνικά πηγαίνεις στα 625 ευρώ και μαζί με τα 100 που πήρες από τη λεξομαχία, μάνι, πριν περάσει ένα πεντάλεπτο, έχεις βγάλει 7,5 κατοστάρικα. Λέμε να το ρισκάρουμε. Πολλοί στη θέση σου θα έκανα το ίδιο. Αλλά μόνο εσύ θα υποστείς τις συνέπειες και μόνο εσύ θα μάθεις τι κρύβεται κάτω από το ερωτηματικό. Είχες 100 από πριν, 125 τώρα. Εντάξει, άμα τα ζυγίσεις, δεν είναι και πολύ βαριά. Όχι. Οπότε δεν πειράζει. Βάλε άλλα 500 για να μάθεις. Σε έφτιαξα. Επιταγούλα. Θέλω να ξέρεις ότι τώρα που έχεις 625 σε αυτό το γύρο και περισσεύει και ένα κατοστάρικο για να πάρεις φωνή, αν θέλεις, ζήτα ένα από την Τζούλια. Είναι καλό παιδί, την ξέρω χρόνια, θα σου δώσω. Να πούμε το. Ναι, θα πάρουμε φωνή, θα πούμε το Ιώτα. Περίμενε, σου πάρει κατοστάρικο Τζούλια πρώτα. Τι έτσι. Να μου το πάρει. Πάρε το ένα κατοστάρικο. Βάζω τσέπη. Ωραία επιλογή. Πολύ ωραία επιλογή. Τώρα είναι πολύ εύκολο πλέον να λυθεί αυτός ο γρίφος για συνεφίλ. Εσύ δεν είσαι και φανατικός. Όχι. Δεν βάλαμε μπαλίτσα γι' αυτό, πολύ κατάλαβα. Αλλά και πάλι να σου πω κάτι. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Ωραία, θα γυρίσω. Θα γυρίσεις. Ναι. Είναι υποχρεωτικό. Γιατί δεν έχεις και χρήματα να αγοράσεις. Ωραία. Πάμε. Έχει ένα 500 άρικο το οποίο είναι τσεκ. Δεν το κόβω εγώ για ψηλά. Την επιταγή τη χαλάμε. 30 ευρώ για το επόμενο σύμφωνο, αλλά το ζητούμενο να είναι σωστό. Το Δέλτα. Δέλτα. Καλό και αυτό. Κρατάμε την αγωνία μας για να το λύσεις τώρα. Σωστά. Όχι. Λάθος. Οπότε λέει τώρα θα ξαναγυρίσουμε. Είναι υποχρεωμένο να γυρίσουμε. Ναι. Να αγοράσουμε δεν έχουμε. Υπάρχει αρκετή αγωνία γιατί δεν έχει λυθεί ο γρίφος ακόμη και γι' αυτό και εμείς δεν ενθουσιαζόμαστε, Γιώργο, μαζί σου. Και ο κόσμος δεν ξεσηκώνεται γιατί φέρνεις κάτι 20 άρικα, αδερφέ. Έστω. Να πούμε το Χ. Και εδώ την πάτησε. Και τώρα ερχόμαστε στη φίλη μου εδώ που δεν έχει βγάλει κιχ η Μαριάννα, αλλά το λύνει και τσιμπάει ένα ολόκληρο 50 άρικο. Όχι, δεν το ξέρω. Ούτε εσύ. Καμία σχέση με την τηλεόραση, με τον κινηματογράφο, τίποτα. Εσύ έτσι αυτό, άρα κένταγες πλεκτάκια. Αυτό δικό σου, μόνη σου. Δικό μου, εγώ το έκανα. Το κατάλαβα, τι δεν βλέπεις. Όχι. Για γύρισε. Είναι τρομερό, αλλά ποτέ αυτό που εμείς θεωρούμε εύκολο δεν είναι το ίδιο εύκολο για κάποιον άλλον. Το πεδίο γνώσεων των ανθρώπων είναι διαφορετικό. Κοίτα να δεις. Ναι. Όλα τα έχει η Μαριάννα. Χρεοκοπία. Τσέλπη και χρεοκοπία. Τώρα την έφερες και αυτή. Κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε χαμόγελο, κοιτάξτε πρόσωπο, κοιτάξτε ακτινοβολία.
Και να φανταστώ, Βασίλη μου, ότι το έχεις βρει, γι' αυτό και χαμογελάς. Είναι 55 ευρώ, το έχει βρει πολλή ώρα τώρα. Είναι 55 ευρώ. Τώρα, εσύ αν θέλεις, λέω τώρα, εγώ να γυρίσεις, να πάρεις κι άλλα, μπορεί και να τα βρεις. Αλλά ρώτησε και μια φίλη μου εδώ δίπλα, ότι μπορεί να βρεις και κάτι άλλο. Θα κάνω μία. Θα κάνει μία. Κάντης μία, ρε παιδί μου, ρίξε ένα σβούρο. Εντάξει. Ψή. Ψή, όπως λέμε, ψάρι στα χείλη και φυσικά τώρα είναι έτοιμος. Μπορεί για ένα μικρό ποσό, εντάξει, δεν είναι φοβερό, αλλά για 85 ευρώ θα είναι ο νικητής του πρώτου μας γύρου. Το λες και σας στέλνω απευθείας για διαφημίσεις. Μία Ιταλίδα από την Κυψέλη. Ποια ήταν αυτή? Η... Αρχίζει από Μάρο. Και τελειώνει σε κοντού. Βεβαίως είναι η σωστή απάντηση. Τα γυρίσαμε δειλά-δειλά. Είναι γιατί θα ανέβουμε σε λίγο. Μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα. Πεζό 2008 με το πρώτο ποριακό κόκπιτ, μπαίνεις μέσα και δεν νιώθεις ότι είσαι σε αυτοκίνητο, νιώθεις ότι είσαι σε αεροσκάφος. Αυτό είναι το νέο Πεζό, το οποίο τολμώ να πω, γιατί εντάξει το έχουμε εδώ κάθε μέρα μαζί μας, αλλά μπήκα στον πειρασμό, το λέω ειλικρινά, να περάσω από την Πεζό και να κάνω ένα test drive. Ειλικρινά σας μιλάω, θέλω να έρθεις εσύ εδώ τώρα, έλα εδώ Γιώργο. Εδώ, μπράβο, στέση μου και παίζω εγώ να διεκδικήσω το Πεζό. Δεν γίνεται. Θα παίρνετε στις 6 μέρες και εγώ να πηγαίνω, έρχομαι να ρωτάω πόσο κάνει. Φτάστε εκεί τώρα. Κάνε την παρουσίασή σου κανονικά. Έλα, Γιώργο μου, να μάθεις να προηγήσει. Με τι ασχολείσαι, Πέτρο? Ασχολούμαι λίγο με τηλεόραση, λίγο κάνα box, κάνα kickboxing, κάνα τέτοιο. Έχω φίλη την Τζούλια Νόβα, μετράει. Α, μια χαρά, εννοείται. Καλό αυτό, έτσι. Τον ελεύθερο χρόνο, σημαντικό, τι... Τον ελεύθερο χρόνο μου βλέπω τηλεόραση, τηλεπαιχνίδια. Εσύ τα βλέπεις αυτά? Μόνο τροχό. Αγόρι μου! Χαρά με λαδώσει. Λοιπόν, σε καλωσορίζω και επίσημα. Σε λέω χαμογελαστό και ωραίο. Να σε καλά. Πήρες μια αίσθηση παρουσιαστή, έτσι το είδες και τα λοιπά. Μακάρι να υπάρχει μια αίσθηση νικητή αργότερα, στο εύχομαι. Αυτό καλύτερο. Ένα παλιό αυτοκίνητο, δεν έχει κουριασμένο, ξαράβολο που χαλάει στον δρόμο. Έλα, αγόρι μου, να ξέρω, πάρω να πεζώ. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Κοριτσάρα μου, καλωσόρισε και επίσημα. Τι κάνει, θα βάλαμε εδώ σταθερία ανάμεσα. Με τι, μάλλον τι είναι αυτό το πιο κρύβεις από όλο τον κόσμο και τώρα έρχεται η ευκαιρία, μιας και είμαστε 2, 3, 4, 5, 10, 1 εκατομμύριο άνθρωποι μας βλέπουν. Ότι ξενυχτάω και πίνω. Ξενυχτάς και πίνεις. Έχεις ταλκάρε, παιδί μου, βαρύ ή το κάνεις επειδή ασκεδάσεις? Ανάλογα τη μέρα. Ανάλογα τη μέρα. Τι ακούς περισσότερο από μουσική? Ελληνικά. Ελληνικά. Όπω το στοιχείο μου, ρε παιδί μου. Θα σε φτιάξω, το ξέρεις, έτσι. Θα μου κάνεις παραγγελιές και θα σε φτιάξω. Θα χορέψουμε εδώ. Βασίλη μου, καλώς όρισες. Καλώς το να μπεις. Ένα χαρούμενο παιδί. Ο οποίος έβγαλε και αυτός έτσι 85 ευρώ πέρα. Όλη αυτή η χαρά, η αισιοδοξία, από πού προέρχεται, τι δουλειά κάνεις? Η δουλειά μου, γραφείο κοινωνικής εξυπηρέτησης. Γραφείο τελετών έχεις? Μάλιστα. Γι' αυτό το σχάρα ο άνθρωπος. Είναι δύσκολο, είναι και λίγο μακάβριο ενίοτε, αλλά εσείς το έχετε συνηθίσει, φαντάζομαι. Σωστά. Κάνεις όλη την φαντασία? Όχι τα πάντα. Όχι τα πάντα. Ναι. Είναι κάτι το οποίο κολλάς και λες, όχι κύριε παιδί μου, αυτό δεν το κάνω, βάζω άλλον. Πουθενά. Πουθενά δεν κολλάς. Τελείωσε. Αγόρι μου, με τα μαύρα κουστούμια πρέπει να έρθεις. Ευχαριστώ. Να κάνουμε εδώ μια ατμόσφαιρα. Έχουμε μια πολύ ωραία παρέα που ανεξαρτήτως του επαγγέλματος είμαστε όλοι ευδιάθετοι. Και αυτό θα το πιστοποιήσουμε στο γύρο νούμερο 2. Λοιπόν. Ο γύρος νούμερο 2 έχει μία τριγκαδόρικη κατηγορία που μου αρέσει πολύ. Θα σας την πει τώρα η Τζούλια για να την βάλετε κατά νου. Θα ψάχνετε για δύο πρόσωπα που έχουν κοινό όνομα. Λοιπόν, δύο πρόσωπα με κοινό όνομα. Ο Τραϊανός ο Αυτοκράτορας και ο Τραϊανός Δέλλας. Θέλω να ξεκινήσει η Μαριάννα γιατί είναι η σειρά της να παίξει πρώτη. Τέλεια. Πάμε, Μαριάννα μου. Έτσι, μπράβο. Μπράβο. Μία δώρα πιταγή σε περιμένει. Θα πω το σίγμα. Το γράμμα είναι το σίγμα, όπως λέμε σόμπα, και κερδίζεις μία δώρο επιταγή αξίας 200 ευρώ από τα ελληνικά έπιπλα Τινιακός. Στο ίντερνετ μπαίνεις? Μπαίνω. Τινιακός.gr, πανεύκολο, δεν είναι δύσκολο. Θα πας και σε μια περιοχή που σε εξυπηρετεί, που έχει καταστήματα Τινιακός. Θα πάρεις αυτό που σου λείπει,
Τώρα σου λείπει και ένα ποσό αληθινό, γιατί αυτό είναι check. Ακούω για 50. Το ταφ. Δεν έχουμε ταφ. Βασίλη, ώρα να παίξεις και εσύ στο δεύτερο γύρο. Πάμε. Ο Βασίλης ο οποίος πήρε 85 ευρώ. Αλλά τώρα θα πάει ακόμη καλύτερα, γιατί έλα, μπράβο! Παίρνει μια πολύ χρήσιμη φέτα και σημαντική. Ναι. Αυτή η φέτα σε οδηγεί στο διπλασιασμό των χρημάτων σου μόνο εάν λύσεις αυτό το γρίφο. Mm-hmm. Κοιτάμε τον πίνακα, λέμε το σύμφωνο που νομίζουμε ότι υπάρχει και... Λάμδα. Λάμδα. Ναι, Λάμδα, μπράβο. Ό,τι χρειαζόταν ήταν αυτό. Επί δύο, παρακαλώ. Μπορείς να σηκώσεις τη φέτα. Ναι, ναι, σήκωσε έτοιμα. Από εδώ και πέρα, ό,τι βγάζεις, διπλασιάζεται. Παίζω. Ναι, ναι, αμέσως. Τώρα σε συμφέρει να παίζεις. Το ό,τι φέρνεις, Βασίλη, στο μυαλό σου, διπλασίασέ το. Έλα, ναι, μπράβο, 100 ευρώ. Ποιο θα είναι το επόμενο γράμμα σου? Μη, μουστάκι, σαν του Νίκου Αναστόπουλου. Σαν του Νίκου Αναστόπουλου, μουστάκι δεν υπάρχει, γι' αυτό δεν εμφανίστηκε τίποτα. Ένα είναι το μουστάκι του Αναστόπουλου. Έλα ρε Βασίλη, μη σκάς τώρα. Ήρθε η στιγμή να ξαναπάρεις τα πάνω σου. Και εσύ κατοστάρι. Μπράβο. Να πούμε το πι. 200 ευρώ είναι αυτά. Με τη μία, δύο κατοστάρια, έχει ανέβει ήδη πάνω από τα 100. Θα ξαναγυρίσεις, υποθέτω. Βεβαίως. Ο Γιώργος έκανε πολύ καλή πρώτη γυροβολιά. Πρέπει όμως να συνεχίσει το σερί αυτό και το συνεχίζει. Πάλι. Με ποιο γράμμα θα το πάρεις αυτή τη φορά? Να πούμε το ρο. Τώρα ζήτησε το ρο, όπως λέμε, ραμπαριβονή. Το θυμάσαι, έπαιζε στην Ξάνθη. Δεν το θυμάσαι. Μόνο εγώ το θυμάμαι αυτό. Πάντως κάτι πρέπει να έχεις βρει, δεν μπορεί. Κάτι βρήκες. Έχεις βγάλει αυτή τη στιγμή, συνολικά, 3 εκατοστάρικα. Και σίγουρα ξέρεις κάποιο από τα ονόματα. Θα πάρουμε ένα φωνήεν. Φωνή να σε βοηθήσει, ωραία. Θα πούμε το α. Θέλεις το α, όπως λέμε, αρετή. Έτσι. Μπράβο. Έχεις βρει κάποιο από τα ονόματα? Το τελευταίο, Το τελευταίο το έχεις βρει, λες, είσαι σίγουρος. Ναι. Okay. Ναι. Είναι και το πιο δύσκολο. Εντάξει, αν το βρεις, σου δίνω 3.000. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα γυρίσω. Γύρισε. Δεν έχει βρει το πρώτο όνομα, προφανώς. Μάλλον, το πρώτο όνομα και το επίθετο μαζί και τα δύο δεν έχεις βρει. Όχι. Όχι. Για ένα κινητό MLS θα αξίζει τον κόπο να μου πεις ένα γράμμα. Γιατί θα βάλεις και στο ταμείο σου 219 ευρώ. Το κινητό είναι το IQ, το Color. Να πούμε το... Πρέπει να το πεις σύντομα. Το γάμα. Ζήτησε το γάμα 2 δευτερόλεπτα πριν λήξει ο χρόνος του και το βρήκε! Και το βρήκε! Ή το βρήκε ή το ήξερε. Ωραία. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι εσύ πήρες αυτό το υπέροχο κινητό τηλέφωνο IQ και να σας πω κάτι τώρα, δηλαδή, το πήρε, δηλαδή. Και τι έκανε, βρήκε αυτό που ήξερε όλος ο κόσμος. Πρόσεξε με. Ο κόσμος το ξέρει. Yeah. Δεν αξίζει ένα τάμπλετ Ebon MLS. Yeah. Το νούμερο ένα ελληνικό brand στα τάμπλετ. Λοιπόν, κάνει δουλειά για όλους. Έχει φτάσει ένα ωραίο ποσό, το οποίο είναι συγκεκριμένα 429. Το λύνεις, το πήρες. Δεν το λύνεις, γυρίζεις. Μπορείς και να αγοράσεις. Θα αγοράσω ένα φωνή. Ποιο θα είναι? Το Ιώτα. Αλλού το ήθελες. Πιστεύω το έχω βρει. Άρα πάλι παιδεύεσαι, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν βρήκες γράμμα εκεί. Εκτίμηση θα κάνεις. Δεν θέλω να το ρισκάρω παραπέρα, ναι. Ωραία, δεν το ρισκάρεις. Παρακαλώ ησυχία, γιατί εάν δεν είναι 100% βέβαιος, ζούμε κι εμείς την αγωνία μας. Το όνομα ποιο είναι? Γιάννης Σπανός Σπαλιάρας. Λες λοιπόν ότι είναι ο Γιάννης Σπαλιάρας. Σπανός. Και ο Γιάννης Σπανός. Λοιπόν,
Έχεις ανέβει 429 ευρώ. Αυτό το ποσό για μένα, για πρωτοπόρο μετά από δύο γύρους, είναι αστείο. Θέλουμε περισσότερα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Φαντάσου, μόνο η λεξομαχία που παίζουμε τώρα είναι 2 εκατοστάρικ. Σωστό. Και θα πρέπει να βρείτε ένα επάγγελμα. Για να σας δω. Πάμε. Θα βοηθήσω, δεν είναι υδραυλικός. Και με τη βοήθειά μου αυτή την πολύτιμη, πες το, παραδέξτε το, σε βοήθησα. Χρωματοπόλης. Χρωματοπόλης. Εντάξει, έδωσα τη λύση αμέσως εδώ με το που είπα ότι δεν είναι υδραυλικός. Το βρήκε αμέσως, ήταν άλλο επάγγελμα, χρωματοπόλης. Και πήγε στα 629, τώρα κάτι κάνεις. Και πήγε, σε ανέβασα, κάτσε να σε ρίξω, ο επόμενος γύρος έχει 500 άρικα. Δύο να πάρει η Μαριάννα, σε πέρασε. Πάμε. Και θα είναι επιπλέον και μπόνους με 200 ευρώ. Βασίλη μου, είναι μια κατηγορία που τρελαίνει τη Μαριάννα, είμαι βέβαιος, γιατί μου το ομολόγησε πριν από λίγο. Νομίζω την τρελαίνει μας. Κάθε Σάββατο όμως. Θα ψάχνετε για ερμηνευτή και το τραγούδι. Ερμηνευτής και τραγούδι και άμα κερδίσει η Μαριάννα και χορό. Εννοείται. Βασίλη, παίξε. Βασίλη, δεν θα σε ρωτήσω τη σχέση με το τραγούδι και το χορό, αλλά μόλις τώρα κάναμε κηδεία. Τι είναι αυτό? Εντάξει, θα μπορούσα να πω το κλέμμα το μαγκαρίτι. Θα μπορούσα να πω διάφορα. Νομίζω για... όμως ότι δεν έχει πολλά χρήματα. Το... 85 ευρώ δεν είχε. Αυτό, επειδή συνδέονται με το, με το επάγγελμά σου. Αλλά αυτό θέλω να πω, χρεοκοπία στα 85 ευρώ, είναι σαν να χάνεις τη σειρά σου, δεν είναι κάτι φοβερό. Κάμε και ένα μνημόσυνο, φύγαμε. Άι, Γιωργάρα μου, πάμε. Εσύ θα ξεκινήσεις με 30 ευρώ. Με ποιο σύμφωνο? Να πούμε το ΤΑΦ. 30 ευρώ για το ΤΑΦ και γυρίζεις αναγκαστικά μέχρι να φτάσουμε σε κάνα 500 άρικο. Έχει 500 ευρώ εδώ, ε. Θα έχετε δει τα 500 ευρώ. Δεν ρωτάει για τη χρεοκοπία απλά, την είδατε, την νιώσατε κιόλας. 50 ευρώ. Να πούμε το πι. Δεν υπάρχει και τώρα είσαι στο 0, σωστά? Βεβαίως. Ο Βασίλης είναι επίσης στο 0, μια και χρεοκόπησε. Εδώ ο Γιώργος έχει χτίσει μια μικρή διαφορά. Με ένα 500 ευρώ και κάτι ψηλά. Τελειώσαμε. Πάμε. Πάμε. Είναι αισιόδοξη, παιδιά. Είναι αισιόδοξη. Μου λέει το φτάσαμε. Το νιώθει, ρε παιδί, το πιστεύει. Μπράβο σου, γιατί... Σταματάμε στο δωράκι. Να δίπλα. Δεν το βρίσκω καθόλου άσχημο και πριν έφτασε στα χέρια σου η δωρεπιταγή... Και ξανά ήρθε. Και δεν εισέπραξες. Okay. Τώρα όμως θα εισπράξεις, πες το. Το σίγμα. Έτσι. 200 ευρώ για να βάλεις πάνω στο έπιλο που θα πάρεις από τον Τινιακό ένα σεμεδάκι. Σεμεδάκια βάζεις, δεν πιστεύω. Φοράω. Μόνο τα φοράς τα σεμεδάκια. Εγώ τα φτιάχνω, όντως, πιάνει το χέρι σου, κάνεις και μπλεκτά και τέτοια. Όχι. Α, αλλά αν χρειαστεί, θα κάνουμε. Όχι, την τηλεόραση είμαστε ό,τι λες ισχύει. Όχι, όχι. Δεν ώστε φτιάχνει σεμεδάκια, ορίστε, βρε το κορίτσι. Λοιπόν, 900.gr, επιπλάκι για σεμεδάκι. Και το γράμμα που ζήτησες και ό,τι έχει εμφανιστεί μέχρι τώρα βοηθάει απίστευτα γιατί τα διπλά σίγμα, πόσες λέξεις τα έχουν. Είναι πολύ λίγες. Μαριάννα, δεν είναι στο ρεπερτόριό σου, μάλλον. Όχι, είναι. Είναι. Άρα κάτι σκέφτηκες τώρα, εσύ. Κάτι σκέφτηκα. 2.40, τι κάνουμε? Συνεχίζουμε. Αναγκαστικά. Έχεις βρει το... τον καλλιτέχνη. Το τραγούδι. Το τραγούδι βρήκες. Συνεχίζουμε με 15. Νομίζεις. Για πες μας, επόμενη επιλογή. Το Λάμδα. Νομίζω ότι έχει βρει το τραγούδι. Αυτό το Λάμδα σου επιβεβαίωσε. Ναι. Ποιος το λέει το τραγούδι, λοιπόν? Έλετε. Άμα τι πάθαμε, Μαριάννα γύρισε. Η Μαριάννα έχει βρει το τραγούδι και δεν ξέρει ποιος ή ποια το λέει. Και καλά κάνεις και δεν το ξέρεις. Έλα, 500, επιτέλους. Ευτυχώς που δεν το ήξερες. Πρόσεχε, κακομήρα μου, τι θα πεις. Ένα σωστό σύμφωνο είναι 500 άρικο και είσαι... πρώτη, αν το πετύχεις. Ποιο είναι? Το Χ. Θέλει το Χ.
Και μπράβο σου! Γιατί ξέρει το τραγούδι. Μόλις πήρες 500 ευρώ και είσαι πρώτη. Γιατί ανέβηκε στα 755. Αλλά κάτσε τώρα. Το τραγούδι το βρήκαμε. Πρέπει να το χορέψουμε. Να βρούμε τι θα λέει. 755. Θέλω να τα διαχειριστεί σωστά. Γιατί αν λύσεις το γρίφο πάμε με τον μπόνους μαζί. Στα 955. Πάρα να το χιλιάρικο. Τι κάνουμε τώρα. Θέλεις να αγοράσεις φωνήεν. Ναι, θα αγοράσω ένα φωνήεν το α. Επέλεξε το α. Ωραία επιλογή γιατί βρίσκεται... Έλα, τώρα το βρήκαμε, αλλήγο. Το έχει βρει, αλλά θέλω να μου το ξαναπείσει για να δω και αυτή τη χαρά στα μάτια σου. Έλα. Το βρήκα. Λοιπόν, είχες βρει τόση ώρα το τραγούδι. Και δεν πήγαινε το μυαλό σου. Ποιος το λέει. Δεν πήγαινε. Όχι. Τώρα ντρέπεσαι για σένα. Τώρα ντρέπομαι. Πες ναι. Θα ντρέπεται και αυτή για μένα. Έτσι, όχι, δεν ντρέπεται για σένα. Αλλά θέλω να μου πεις τη σωστή απάντηση και μετά, όπως έλεγε και κάποιος, ντρέψου. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να. Να σου κάνω και μία. Να σου δώσω και μία εναλλακτική. Οφείλω να το κάνω. Υπάρχει ο τροχός εδώ. Ξέρω, έχει μέσα χρεοκοπία πλάς. Έχει και 2500 και το ξέρεις πολύ καλά γιατί τα έφερες. Θα ήθελες από τα 6.55 που είσαι, σύν τον πόνους, να δοκιμάσεις να απλώσεις τη διαφορά ή όχι. Καλά είσαι. Όχι, είμαι καλά, θα το πω. Ακούμε λοιπόν το τραγούδι πρώτα, πες μου, να τα πάμε ανάποδα. Αλήθισα ψυχή, Άννα Βύση. Η Άννα Βύση θα σου δώσει το ποσό με το οποίο θα περάσεις πρώτη στον τρίτο γύρο. Για νικήτρια και που πέρασε μπροστά, σε βρίσκω λίγο σαν να έχεις φύγει μόλις τώρα από το μαγαζί του Βασίλη. Δηλαδή πραγματικά. Όχι, όχι. Σε βρίσκω πολύ στεναχωρημένη. Όχι, είμαι πολύ καλά. Είσαι πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Διασκέδασέ το, γιατί αυτό μπορεί να μην κρατήσει πολύ. Μάνι-μάνι με τη λεξομαχία που έρχεται τώρα. 300 δεν είναι, κορίτσι μου. Ναι. Μπορεί να σε περάσει πάλι εδώ ο κύριος Γιώργος. Οπότε συγκρατήσου. Κρατάω εγώ το επιπλάκι, μη χαθεί την επιταγή. Και η Τζούλια μας δίνει την επόμενη κατηγορία. Θα πρέπει να βρείτε ένα ζωάκι από το ζωικό βασίλειο. Ένα ζωάκι. Κάτι μικρό. Υποπόταμος. Πάμε. Ο κόσμος μου ζητάει να βοηθήσω και θα βοηθήσω. Δεν είναι ρακούν. Δεν μπορώ να πω άλλα όμως. Αρκετά βοήθησα και όποτε βοηθάω ο Γιώργος πατάει το κουμπί πρώτος. Θαλάσσιος ελέφαντας. Θαλάσσιος ελέφαντας. Ένα μικρό διακριτικό σπιτικό ζωάκι. Όχι! Η Μαριάννα και ο Βασίλης παίζει. Μόνο η Μαριάννα και ο Βασίλης μπορούν να πατήσουν. Ο Βασίλης πατά και μου λέει. Θαλάσσιος λέοντας. Θαλάσσιος λέοντας. Το θαλάσσιο δεν το αλλάζουμε. Όχι. Αλλά τον ελέφαντα τον κάναμε λέοντα. Έτσι. Βασίλη, 3 εκατοστάρικα. Ωραία, μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει γιατί 3 εκατοστάρικα ο Βασίλης. 6.29 ο Γιώργος. Και η Μαριάννα 8.55 προηγείται. Πραγματικά είναι διαφορές που μπορούν να εξανεμιστούν στον πιο σημαντικό γύρο. Είναι ο τέταρτος και θα το δούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, αφού δώσουμε και ένα μικρό GPS σε κάθε τηλεθεατή που θέλει να έρθει εδώ. Για να έρθετε κι εσείς εδώ στην παρέα μας, θα πρέπει να μας καλέσετε στο 211 18 78 001 ή να μπείτε στη σελίδα μας στο www.star.gr / TV / τροχός. Τι περιμένετε και ελάτε! Τι περιμένετε, Τζούλια, τα λες εκεί γρήγορα να πούμε. Σε έχω κολλήσει γλιστρίδα, πες τα πιο αργά να σημειώσει ο κόσμος. Σας δίνω εγώ 5 λεπτά να σημειώσετε. Μα φαίνεται και από κάτω. Σήμερα
είναι η φάση που φτάνει τέταρτο γύρο και λες ποιος θα κερδίσει, ρε παιδιά. Γιατί ο Βασίλης, η Μαριάννα και ο Γιώργος είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Ένα πεντακοσάρικο αλλάζει τον νικητή και ο τέταρτος γύρος δεν έχει απλά πεντακοσάρικα. Έχει κάτι φουπουτού που σου παίρνουν τα λεφτά το 50% των χρημάτων. Έχει κάτι jackpot που διπλασιάζει όλα τα λεφτά. Έχει πολλά πράγματα και θα τα ζήσουμε όλα το επόμενο δευτερόλεπτο. Τέταρτος γύρος, Δούλια, ακούμε. Θα πρέπει να βρείτε μία φράση. Μία φράση. Ελπίζω να έχει και πολλά γράμματα. Η φράση είναι στον πίνακα, τα γράμματα είναι τόσα και θα παίξει αυτή τη φορά πρώτος ο Βασίλης, που χάρη στη λεξομαχία του θαλάσσιου Λέοντα, έχει το δικαίωμα να μαζέψει το πρώτο χρήμα. Και το μαζεύει. Μπράβο, 150 ευρώ. Για πες μας το γράμμα που θα διαλέξεις. Τάφο, όπως λέμε, τελετών γραφείο. Σίγουρα αυτό σκέφτηκε. Δύο ακηδεία κάναμε. Γιώργο, εδώ κρίνεται αν θα είσαι ο νικητής. Πάμε. Η χροκοπή απομακρύνθηκε, το πενιντάρικο έρχεται. Κάπα. Κρίσιμος γύρος. Εδώ ό,τι πάρετε, μετράει, παιδιά, μετράει. Ξαναγύρισε. Γυρνάμε. Μην το ματιάσεις, γύρισε τώρα που σε έχει πάρει από πάνω. Οι τηλεθεατές μας βλέπουν στον πίνακα παράλληλα τη διαφορά που χωρίζει τους παίκτες μας. Γιώργο, έχεις ακόμα δρόμο. Πι. Όχι, και δεν μπόρεσες να πλησιάσεις την πρωτοπόρο Μαριάννα, η οποία το μόνο που έχει να κάνει είναι να λύσει το γρίφο και ας μαζέψει και 0 ευρώ. Παρακαλώ. Για τη Μαριάννα το ζητούμενο είναι να λυθεί ο γρίφος, γιατί είναι ήδη πρώτη. Δεν την ενοχλεί να πάρει 1 ευρώ ή 2. Εντάξει, αν πάρει και 1000, καλά θα είναι. Δεν κάνω χαρούλες, δεν κουνάω την ουρά μου, εάν δεν μου πεις γράμμα. Το σίγμα. Σίγμα, σκύλος. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ξέρω δεκάδες παίχτες, εκατοντάδες μάλλον, που θα ήταν πολύ χαρούμενοι με τη δυνατότητα να σηκώσουν το θαυμαστικό. Δεν ξέρω αν και εσύ είσαι από αυτούς, γιατί εάν το σηκώσεις και έχει χρεοκοπία, χάνεις 45 ευρώ. Εάν όμως έχει jackpot, άκου την Τζούλια. Τότε θα διπλασιάσεις ό,τι χρήματα έχεις βγάλει και θα βγάλεις σε αυτό το γύρο. Θέλω να μου πεις σε 3 δευτερόλεπτα αν παίζεις γυρίζοντας ή το σηκώνεις. Το σηκώνει. Το σηκώνει, παιδιά! Το σηκώνει. Εδώ παίζεται σχεδόν όλο το παιχνίδι. Κάτω από αυτό το θαυμαστικό. Χρεοκοπία. Χρήμα. Ευτυχώς δεν ήταν πολλά τα χρήματα. Τα χρήματα δεν ήταν το ζητούμενο, Μαριάννα. Γιατί τα 45 πραγματικά δεν σε καίει το 45 αυτό. Όμως πλέον η τύχη δεν είναι στα δικά σου χέρια. Αλλά στου Βασίλη. Και εάν καταφέρει να φτάσει σειρά του Γιώργου και στο Γιώργο. Βασίλη, πάμε. Πολύ σημαντικό σημείο. Πλέον μετράει η γυροβολιά. Ο τροχός κρίνει και όχι τόσο η πρόβλεψη. Αυτό δεν είναι καλό ποσό, για παράδειγμα. Θα θέλαμε περισσότερο. Ναι. Ναι. Δεν είναι το νι μέσα. Δεν συνεχίζεις. Και τώρα ο Γιώργος έχει ίσως, λέω, την τελευταία ευκαιρία, ίσως. Για να δούμε τι θα φέρεις. Από τη στιγμή που η πρωτοπόρος άφησε την τύχη να φύγει από τα χέρια της, τώρα παρακαλά να ατυχήσουν οι συνάδελφοί της. Εδώ είμαστε στο 45, το οποίο έχει ένα επιπρόσθετο μπόνους, εάν πεις ένα γράμμα, 45 και ένα φωνή δωρεάν. Και αυτό χρήσιμο. Ωραία. Θα πω το μη. Ωραιότατα. Αυτά είναι 45. Άρα μόλις πήρες 90 ευρώ, και ένα δωρεάν φωνήεν, το οποίο είναι ποιο? Το α. Α. Και θα σου πω αν, μετά το α και αν υπάρχει, πώς είναι η διαφορά σου πλέον. Ένα έχω να σου πω, αυτή τη στιγμή με 769 ευρώ, με ένα κατοστάρικο έχεις περάσει πρώτος. Παρακαλώ. Κοινάμε. Εκτός αν έχεις πάνω σε 100 ευρώ, θα δώσεις να κάνουμε δουλίτσα. Όχι. Γύρισε τότε να τα βρεις. Με 100 ευρώ και λιγότερα, αλλά
με 100 για να είναι σίγουρος. Έλα. Τσάμπα. Τσάμπα ή το μάζεμα. Τσάμπα το μάζεμα. Και τώρα έχω την υποψήφια φιναλίστ Μαριάννα να χρειάζεται απλά να λύσει το γρίφο, ο οποίος είναι στην κατηγορία, θα θυμίσουμε, φράση. 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 Η φράση αυτή είναι στο μυαλό σου? Ναι, το έχω βρει. Το έχεις βρει. Οπότε, εάν το έχει βρει, πρακτικά είναι η νικήτρια. Όντως όμως το έχει βρει. Θα σε φάει η μαρμάγκα. Θα σε φάει η μαρμάγκα. Εάν δεν είναι σωστό, το μόνο βέβαιο είναι ότι θα σε φάει η μαρμάγκα. Εάν είναι σωστό όμως, η μαρμάγκα τρώει τους άλλους. Έχουμε νικητρία. Μαριάννα, δεν σε έφαγε μαρμάγκα. Ξέρεις την μαρμάγκα? Όχι, ε. Ξέρει κανείς την μαρμάγκα? Όχι. Φοβερό, δεν είναι αυτό. Η μαρμάγκα έχει πρωταγωνιστήσει και στο Hollywood. Κατάγει στους, δουλεύει σε εφημερίδα φωτογράφος και τη λέγανε Spider-Man. Είναι η αράχνη. Για δεν το ξέρατε, ε. Όχι. Μάθατε και σήμερα δίπλα μας ότι η νικήτρια είναι η Μαριάννα με τη μαρμάγκα. Λοιπόν, ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον φίλο μου, τον Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ένα θερμό χειροκρότημα για τον Τζόρτζ. Τον οποίο τον έφαγε η μαρμάγκα. Δηλαδή, αν κάναμε ένα ελληνικό κόμικ, θα ήταν ο Μαρμάγκα Μαν. Έτσι. Ε, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Θα το σκεφτούν οι Έλληνες που κάνουν κόμικ. Γιώργαρα μου, ευχαριστώ πολύ. Μπορείς να μείνεις κι εσύ μαζί με τον Βασίλη δίπλα μας, γιατί έχω μία νικήτρια η οποία τσίμπησε στο χέρι 905 ευρώ και δωρεπιταγή, παρακαλώ, για επιπλάκη από τον Τινιακό. Άρα 705 ευρώ στο χέρι και 200 ευρώ τα έπιπλα, σύνολο 900 ευρώ και ένα ταλιράκι. Και τώρα μεταξύ μας, τα 900 ευρώ, εγώ δεν σε έχω για... εγώ σε έχω για ψηλά. Σε έχω για πολύ ψηλά. Πάμε. 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 Τη Μαριάννα δεν την έφαγε η μαρμάγκα. Χάρη στη μαρμάγκα, είσαι εδώ. Μαριάννα, συγχαρητήρια, καλό φάγωμα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σου δώσω τη δυνατότητα και όλοι εμείς εδώ στον τροχό της τύχης να γυρίσεις τον τροχό άλλη μια φορά και το ποσό που θα φέρεις να μην σε φτάνει όλο το 2017 για να το φας. Μακάρι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Δυνατά. Έχεις τυχερούς αριθμούς? Όχι. Οπότε το 12 δεν σε ενοχλεί. Πάρ' το μήπως και γίνει ο τυχερός ο αριθμός. Σε ευχαριστώ πολύ. Έλα μαζί μου να μάθουμε την τελευταία κατηγορία. Η τελευταία μας κατηγορία θα είναι τηλεόραση. Περίμενα να βάλει έντομα και μερικαστικά. Είσαι καλή σε αυτό. Είναι όμως τηλεόραση. Στη διάρκεια του παιχνιδιού με τις ταινίες δεν τα πήγες καλά. Εύχομαι με τα τηλεοπτικά προγράμματα να τα πας καλύτερα. 4 λέξεις. 9 γράμματα συνολικά, εκ των οποίων τα 5 είναι το λάμδα, το π, το σίγμα, το ταφ και προσφέρουμε μαζί με το φοντάν και ένα αλφα. Προσφέρουμε 4 αλφα για την ακρίβεια, αλλά κανένα σύμφωνο. Άρα δεν θα βρούμε λάμδα, π, σίγμα και ταφ σε αυτό το γρίφο. Παρακαλώ. Το νι. Το πρώτο γράμμα που ζήτησες είναι το νι, νιγρίτα. Ναι. Ωραία. Το ρο. Ριλάξ. Ρο. Το ρο. Ριλάξ. Ριλάξ. Και άλλο ένα σύμφωνο. Το κάπα. Επέλεξες το κάπα, όπως λέμε, κουραμπιές. Είχαμε 4 αλφα. Μακάρι το φωνή που θα ζητήσεις να υπάρχει άλλες τόσες φορές. Το γιώτα. Γιώτα. Ακούσαμε τα γράμματα της Μαριάννας. Είναι το γιώτα. Είναι το νι, το ρο και το κάπα. Παρακαλώ να μπουν στον πίνακα αν υπάρχουν. Τριπλό νι. Γιώτα. Τηλεόραση. 10 δευτερόλεπτα. Φύγαμε. Μάνα είναι μόνο μία. Μάνα είναι μόνο μία. Μπράβο ρε κορίτσι μου. Μπράβο ρε κορίτσι μου. Μπράβο ρε κορίτσι μου. Το δίκαμε. Μπράβο ρε κορίτσι μου. Έλα
μαζί μου, έλα, 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 ρε παιδί μου. Έμα πια. Παιδιά, ένα θερμό χειροκρότημα παρακαλώ, είναι εδώ δική σου άνθρωπη. Ναι, είναι πάνω. Ποιος είναι εδώ? Η μαμά μου και την μπάρα. Δεν σου παράγει η μαμά σου εδώ. Με γρίφο, μάνα είναι μονομία μου, λέει είναι εδώ η μαμά μου. Να έρθει εδώ τώρα παρακαλώ η μητέρα, τώρα εδώ μαζί μας. Με ένα τεράστιο χειροκρότημα, γιατί η μάνα είναι μονομία. Δεν το πιστεύω, είναι εδώ η μάνα, δεν φοβερό. Ελάτε, 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 αγκαλιάστε την κόρη σας, ελάτε εδώ πέρα, γρήγορα, αυτά είναι. Ταιριαστώ. Λοιπόν, ελάτε δίπλα μου, ελάτε. Λοιπόν, και κόρη είναι μονομία, εκτός αν έχετε κι άλλη. Μία. Έχετε μία. Και κόρη είναι μονομία. Και μάνα, αλλά και κόρη είναι μονομία. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί ξεκίνησε πολύ έτσι δειλά-δειλά και μέχρι νομίζω τον τρίτο γύρο δεν είχες καν χρήματα. Όχι. Και έφτασες τα 905, κόμψα. Σιγά-σιγά. Έτσι κόμψα. Και φτάσαμε εδώ. Που εδώ, να σου πω κάτι τώρα, και 2.000 να έχει μέσα. Μια χαρά είναι. Έχουμε πάει 3.000 σχεδόν. Αλλά μπορεί και να μην έχει 2.000. Μέχρι το αυτοκίνητο. Ξέρω εγώ, κι άμα έχει μηχανή, τι κάνει, θα την παίρνει. Θα την πάρω. Την παίρνει για φεύγει με τη μαμά. Δίπλωμα. Και δίπλωμα. Θα πάρω. Η μαμά μπορεί να κάνει σούζες, δεν ξέρω. Μάνα είναι μόνο μία. Κόρη είναι μόνο μία. Νικήτρια σήμερα είναι μόνο μία. Είναι η Μαριάννα. Το μόνο που μας μένει είναι να δούμε δίπλα από τα 905 ευρώ τι ποσό θα ταιριάξει. Κόρη είναι μόνο μία. Και μόλις κέρδισε επιπλέον 10.000 ευρώ! Μπράβο, 10.000 ευρώ, παιδί! Τι λένε, παιδί μου! Ευχαριστώ πολύ! Ελάτε, 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 ασκήστε εδώ, ελάτε, δίπλα, ελάτε από εδώ! Είναι, παιδιά, η απρόσμενη χαρά που φέρνει ο τροχός της τύχης. Και όταν συνδυάζεται και με τη μάνα, που είναι μόνο μία, αλλά και με την κόρη, δεν υπάρχουν λόγια. Δεν χρειάζεται καν να πω σε όλο τον κόσμο τα αυτονόητα, ότι όποιος γυρίζει κερδίζει. Χρειάζεται να πω ότι το χρήμα δεν έφερε την ευτυχία σίγουρα, αλλά ας μην κοροδευόμαστε. Με 10.000 μπορούμε να την πλησιάσουμε λίγο παραπάνω. Καλό βράδυ, όποιος γυρίζει κερδίζει. Γεια σας! Ρε Δηρίο! Μπράβο! Μπράβο!